Άλλο πάντως φαινόμενο το οποίο είναι σε άνθηση δυστυχώς είναι οι σεξουαλικές απειλές και οι εκβιασμοί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Κυρίως το Instagram έχει να αντιμετωπίσει ένα τσουνάμι ανά το παγκόσμιο αλλά και στην Κύπρο σε σχέση με αυτό. Αφορά πάρα πολύ και τους ανήλικους. Για πάμε να καλωσορίσουμε τη Μαρία Αγγελή, κοινωνιολόγο στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου. Να την καλωσορίσουμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Και το Λευτέρη Ζαχαριουδάκη, επίκουρο καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Μας ακούει? Καλησπέρα και από μένα σας και τους τηλεθεατές σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η είδηση που μας έρχεται. Βεβαίως, σας ακούω. Η είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό είναι ότι το Instagram προχωράει σε μια διόρθωση, σε ένα μέτρο προστασίας. Θα θολώνει, λέει, από τούδε και στο εξής, τις γυμνές φωτογραφίες οι οποίες στέλνονται από ανήλικους ή προς ανήλικους ή, εν πάση περιπτώσει, εμπεριέχουν ανήλικους. Ένας αλγόριθμος που θα το κάνει αυτομάτως. Πάμε στον κύριο Ζαχαριουδάκη να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς θα βοηθήσει στην κυβερνοασφάλεια. Εντάξει, εδώ είναι το ζήτημα, είναι πολυεπίπεδο. Από τη μία πλευρά φαίνεται να βοηθούνται κάποιες ομάδες ανθρώπων, ούτως ώστε να μην μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί διάφορες αδυναμίες τους. Από την άλλη όμως ανοίγουμε μια κερκόπορτα η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε άλλες ατραπούς. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι τη στιγμή που σε μια προσωπική συζήτηση θα δοθεί η άδεια, να το πω έτσι, μάλλον δεν θα δοθεί η άδεια από τον ίδιο το χρήστη, αλλά θα δοθεί αυθαίρετα η άδεια από αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται, ναι, τότε αμέσως έχουμε μία, δυστυχώς, μία επέμβαση σε προσωπικού τύπου συνομιλίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος θα διαχειριστεί αυτό το είδος της πληροφορίας, τι είδους πληροφορία θα είναι αυτή η οποία θα συλλεχθεί από την προσωπική συνομιλία και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε και προς τα πού θα προωθηθεί αυτή η πληροφορία. Αυτό θεωρείτε ότι μπαίνει, αυτό το θόλωμα της εικόνας, για να λειτουργήσει αποτρεπτικά ή θα προκαλέσει στο τέλος μεγαλύτερη ζημιά από ότι ο στόχος για τον οποίο δημιουργείται? Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα θολωθούν κάποιες εικόνες. Δεν γνωρίζουμε όμως το όλο βάθος αυτής της ενέργειας. Για παράδειγμα, στο άρθρο το οποίο διάβαζα και εγώ για να ενημερωθώ, ναι, για αυτό το οποίο έχει αναγγείλει η ίδια η ΜΕΤΑ, γράφει στην τελευταία του παράγραφο το άρθρο ότι δίνει το δικαίωμα στο ίδιο το Instagram να μοιραστεί όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα με οποιουσδήποτε συνεργάτες τους. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είναι οι συνεργάτες, αλλά και ούτε ποια είναι αυτά τα συλλεγόμενα δεδομένα. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα θα πάνε σε ένα πλέγμα, σε ένα δίκτυο εταιριών ή προς φυσικών προσώπων, τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Τρομακτικό. Κυρία Αγγελή, πώς βλέπετε αυτό το θέμα από την πλευρά σας και στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και για τον σκοπό, έτσι, όσον αφορά στον εκβιασμό? Ναι. Ως ένα ζήτημα αρχής, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν οι εταιρείες αυτές στην ασφάλεια. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των κυβερνήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ότι δεν μπορούν οι πλατφόρμες αυτές, ακριβώς επειδή διευκολύνουν εγκλήματα όπως είναι το sextortion. Που τι είναι το sextortion? Είναι όταν ένας άνθρωπος ή ένα κύκλωμα απειλεί έναν άλλον άνθρωπο ότι θα δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα, όπως για παράδειγμα γυμνές φωτογραφίες που αποσπά, και καλεί το άτομο να του δώσει χρήματα ή να του κάνει κάποιο άλλο είδους χάρες, ναι, ή εγκλήματα συνήθως. Οπότε είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Δεν έχουν την επιλογή αυτές οι πλατφόρμες να μην εμπλακούν στην πρόληψη και στην προστασία αυτού του εγκλήματος. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να μας δίνει την ψευδέστηση ότι θα επιλύσουν. Είναι ουτοπικό να νομίζουμε ότι οι πλατφόρμες θα επιλύσουν αυτό το έγκλημα. Ναι. Όμως είναι σημαντικό να κάνουν κάποιες πολιτικές. Τώρα δεν είμαι σίγουρη για τα τεχνικά ζητήματα αυτών των πολιτικών, όμως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η ειδοποίηση που εισάγεται για να μπορούν οι έφηβοι και οι έφηβες να είναι πιο προσεκτικοί και προσεκτικές όταν μοιράζονται, για παράδειγμα, γυμνές φωτογραφίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί αυτό που έδειξε η κοινωνιολογική μας έρευνα με έφηβους και έφηβες είναι ότι έχουν μια ψευδέστηση ασφάλειας στο διαδίκτυο. Ναι. Οπότε μια ειδοποίηση ότι όταν, από τη στιγμή που μοιράζεσαι μια φωτογραφία, δεν έχεις έλεγχο πάνω της και δεν γνωρίζεις πώς θα εξελιχθεί η διάδοση της, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Κυρία Αγγελή, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, ειδικά με τους έφηβους και την ανταλλαγή μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι είναι σοβαρό και στη χώρα μας. Υπάρχει μια έρευνα που εκπονήθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που δείχνει ότι ένας στους 5 έφηβους και έφηβες έχει υποστεί κάποιο είδους βία στο διαδίκτυο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω πάντα την έγνοια τέτοιου είδους πολιτικές να μην δίνουν στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους έφηβους, στις έφηβες μια ψευδέστηση ασφάλειας ότι εντάξει τα κανονίζει η πλατφόρμα, ναι. Οπότε εμείς μπορούμε να χαλαρώσουμε. Επειδή αυτό που συζητάμε τώρα είναι μόνο μία μορφή από τις πάρα πολλές μορφές διαδικτυακής βίας. Ναι. Κύριε Ζαχαριουδάκη, υπάρχει τρόπος να προστατέψουμε τα δεδομένα μας, τα προσωπικά, μέσα στο διαδίκτυο τελικά? Γιατί κάθε τόσο που ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις, καταλαβαίνουμε όχι ακριβώς ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, ότι είμαστε έρμεα των μεγάλων επιχειρήσεων, των παγκόσμιων κολοσσών τεχνολογίας, που τελικά κάνουν με τα δεδομένα μας ό,τι θέλουν. Κοιτάξτε, στο γενικό πλαίσιο συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Αγγελή, απόλυτα. Από εκεί και πέρα, εμένα ως ερευνητή με απασχολεί το ζήτημα της από εκεί και πέρα διαχείρισης της πληροφορίας. Δηλαδή, το ότι σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Αγγελή είναι εκ των ουκ άνευτο, ότι πρέπει να προστατευτούν ειδικά οι μικρότερες ηλικίες παιδιών, αυτό δεν τίθεται υπό συζήτηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που αφορά όλους μας είναι κάτω από ποια νομικά πλαίσια λειτουργούν όλες αυτές οι προσπάθειες. Δεν υπάρχει κάποια σαφή ένδειξη, κάποια πλατφόρμα, να το πω έτσι, κάποια φόρα ίσως, τα οποία να είναι διαφανής και να γνωρίζει ο καθένας τι είδους πληροφορία διαχέεται προς τα πού και ποιος είναι αυτός ο οποίος τη διαχειρίζεται και υπό ποιο έλεγχο υπόκειται αυτός ο οποίος διαχειρίζεται. Άρα δηλαδή ερχόμαστε στο ερώτημά σας, το οποίο είπατε πριν, αν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Δυστυχώς μέχρι τη στιγμή που θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τις νομικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να γνωρίζουμε από πού ξεκινάει μια πληροφορία, από ποιον διαχειρίζεται και πού καταλήγει, τότε ναι, θα συνεχίσουμε να είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Δυστυχώς θα συνεχίσουμε να έχουμε διαρροές προσωπικών μας δεδομένων ένεκα και προεκλογικών περιόδων, όπως τώρα πούμε, στην Κύπρο, στην Ευρώπη γενικά, λίγο αργότερα στην Αμερική κτλ. Θυμόμαστε τι είχαν γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις το 2015. Άρα λοιπόν, ναι, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο, κυρίως της Ευρώπης που μας αφορά περισσότερο, οφείλει να γίνει πιο συγκροτημένο και οφείλει να δώσει περισσότερες λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση των διακινούμενων δεδομένων. Και μέχρι να συμβούν όλα αυτά, κυρία Αγγελή, δώστε μας μερικές συμβουλές και από εσάς προς τους γονείς, αλλά και από εσάς προς τα παιδιά, τα οποία μπορεί να μας παρακολουθούν, τους έφηβους, που έχουν την ανησυχία της κοινωνικοποίησης μέσα από το σύγχρονο τρόπο, που είναι ακριβώς τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν κόβεται αυτό, δεν ανακόπτεται με το ζόρι. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να είναι όλοι προσεκτικοί. Έχω μια πάρα πολύ απλή συμβουλή, η οποία είναι η εξής. Μπορούμε να προσομοιάζουμε το διαδικτυακό χώρο με τον πραγματικό χώρο. Για παράδειγμα, ένας γονέας δεν θα άφηνε το παιδί του ανεπιτήρητο να μιλάει με κάποιον άγνωστο άνθρωπο, ενήλικα, σε ένα δημόσιο χώρο, σε μια λεωφόρο. Με την ίδια λογική μπορεί να ελέγξει και πρέπει να ελέγξει τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται διαδικτυακά. Πολλές φορές μας δίνει μια ψευδέστηση ασφάλειας ο διαδικτυακός χώρος, οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αρχή που θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι ο διαδικτυακός χώρος είναι ένας πραγματικός χώρος με καταπληκτικές δυνατότητες και με πολύ συγκεκριμένες απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βλέπω, παρατηρώ μια τάση των γονέων να προσπαθούν να ξεφύγουν από το πρόβλημα, επειδή είναι πραγματικά πολύ τρομακτικό. Και ακούγοντας και τον κύριο Ζαχαριουδάκη, σίγουρα υπάρχουν παράμετροι που είναι πολύ, πολύ τρομακτικοί. Οι ίδιοι οι κατασκευαστές της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται και λένε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί, δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί συμπεριφορές αποφευκτικές.
Για παράδειγμα, γονείς συζητούν ότι δεν θέλουμε καθόλου να συζητάμε με τα παιδιά μας ή θέλουμε να απαγορεύσουμε το διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι όμως πολύ εφικτό να είμαστε κοντά στα παιδιά, να ακούμε τις ανησυχίες τους. Και αυτό δεν είναι μόνο μια υποχρέωση των γονέων, είναι και μια υποχρέωση του κράτους που προκύπτει από συγκεκριμένες συμβάσεις που έχει υπογράψει και κυρώσει, όπως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που κάνει πολύ σαφή αναφορά στην υποχρέωση των κρατών να προλαμβάνουν την έμφυλη βία και τη διαδικτυακή έμφυλη βία. Οπότε νομίζω ότι όσο πιο πολύ το φοβόμαστε και κλείνουμε το διάλογο, τόσο πιο πολύ είναι ανεξέλεγκτο και υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, όπως επίσης το να ελέγχουμε το ποια άτομα ακολουθούμε. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πολιτική, ότι στα ανήλικα άτομα δεν μπορείς να στείλεις μηνύματα εάν δεν σε ακολουθούν. Οπότε είναι σημαντικό να προσέχουμε ποια άτομα ακολουθούμε. Ξανά με τη λογική, δεν θα ακολουθούσαμε στον δρόμο ένα άτομο που δεν ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε, να είστε καλά. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους προς όλους.